Καλημέρα σας. Καλημέρα. Πέστε μας καταρχήν πώς έχει διαμορφωθεί η κατάσταση από την άποψη παρέμβασης τεχνικής. Πόσες εταιρείες έχουν αναλάβει την απάντηση? Ουσιαστικά είναι μία η οποία έχει δώσει υπεργολαβίες σε όλες τις εταιρείες τις απορρυπαντικές οι οποίες αυτή τη στιγμή επιχειρούν στην Ελλάδα. Ταυτόχρονα εμείς έχουμε δώσει εντολή και επιχειρεί το μεγάλο σκάφος της ΕΜΣΑ, της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας για τον καθαρισμό των θαλασσών, και αυτή τη στιγμή το είδαμε, γιατί ήμασταν σε μια περιοχή στα σημεία αυτά, το είδαμε να επιχειρεί. Επίσης, τρία πλωτά του λιμενικού σώματος, τα οποία δυνατότητα απορρύπανσης, βρίσκονται στα παράλια της Αττικής και επιχειρούν ταυτόχρονα, και συνεργεία, 8 με 10 συνεργεία επιχειρούν από στεριάς, προκειμένου να μπορέσουμε να ελέγξουμε την κατάσταση. Κύριε Σαντορινιέ, γίνεται ένας καταλογισμός ευθυνών από διάφορους κύκλους αναφορικά με το γεγονός κατά αυτούς ότι υποεκτιμήσατε στην αρχή την κατάσταση. Τι απαντάτε? Δεν υποεκτιμήθηκε η κατάσταση. Από την πρώτη στιγμή που έγινε το ναυάγιο, να θυμίσω ότι το ναυάγιο είναι εξημερώματα 2,5 ώρα της Κυριακής. Από την πρώτη στιγμή βρέθηκε σκάφος του λιμενικού εκεί και σε 4 ώρες είχαν γίνει όλες οι απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να υπογραφεί η σύμβαση με την αντιρρυπαντική εταιρεία και να ξεκινήσει η κατασκευή του φράγματος. Επομένως, πολύ σύντομα ξεκίνησε η ανάπτυξη του φράγματος και εκεί βρέθηκαν και δίτες του λιμενικού σώματος αλλά και της αντιρρυπαντικής εταιρείας. Να υπενθυμίσω ότι σε αντίστοιχες περιπτώσεις πέρασαν και περισσότερο από 12 ώρες προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία αντιρρύπανσης. Εδώ πέρα όμως είχαμε ένα σκάφος το οποίο είχε 2.500 τόνους πετρελαιοειδών. Καταλαβαίνετε ότι η μεγαλύτερη ποσότητα βρίσκεται στο σκάφος και σήμερα θα ξεκινήσει με ασφάλεια η απάντηση αυτών των πετρελαιοειδών. Είναι διασφαλισμένο ότι δεν υπάρχει εκροή τώρα στο βυθισμένο σκάφος? Όχι, το βυθισμένο σκάφος πλέον έχει στεγανοποιηθεί. Μάλιστα. Και σε λίγη ώρα πιστεύουμε ότι θα ξεκινήσει και η διαδικασία απάντηση, η οποία θα κρατήσει όμως αρκετές μέρες. Κύριε Υπουργέ, για να καταλάβει ο κόσμος, επειδή βρεθήκατε στο σημείο σήμερα μαζί με τον κύριο Κουρουμπλή, πείτε μας, η κοιλίδα αυτή εκτείνεται από πού μέχρι πού, δηλαδή η διεισόμαση πού είδατε? Κοιτάξτε, να υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Δεν υπάρχει κοιλίδα με την έννοια της πετρελαιοκοιλίδας. Υπάρχουν διέσπαρτες κοιλίδες πετρελαίου σε όλη την περιοχή από τον Πειραιά μέχρι και την Γλυφάδα. Και φυσικά και στη Σαλαμίνα, μην ξεχνάμε τη Σαλαμίνα, την οποία θα επισκεφτούμε το μεσημέρι. Αυτό είναι. Δεν υπάρχει κοιλίδα η οποία να εκτείνεται, να έχει έκταση, είναι διάσπαρτη. Υπάρχει μια συνολικότερη μόλυνση, δηλαδή, των υδάτων, έτσι αυτό μας λέτε. Μια ρύπανση των υδάτων, διάσπαρτη όμως. Κύριε Υπουργέ, δεν είναι συμπαγής οι εικόνες που έχουμε από άλλες περιπτώσεις όπου υπάρχει μια συμπαγής κοιλίδα πετρελαίου. Κύριε Υπουργέ, έχει απαντηθεί υπηρεσιακά τι έγινε με το πλοίο αυτό? Μπονάτσα είχε, τρακάρισμα δεν έγινε. Τι έγινε και ξαφνικά? Κοιτάξτε, αυτό δεν μπορώ να το απαντήσω εγώ. Αν δεν γίνεται προανάκριση, θα ερευνηθούν όλα τα ενδεχόμενα. Θα δούμε για ποιο λόγο το πλοίο αυτό βυθίστηκε. Αλλά πρόχειρες εκτιμήσεις δεν μπορώ εγώ να κάνω. Έχετε μία εικόνα, τουλάχιστον όπως έχετε ενημερωθεί από την εταιρεία η οποία έχει αναλάβει το έργο, πότε περίπου θα ολοκληρωθεί ή θα είμαστε σε ένα σημείο που θα μπορούμε να πούμε ότι τα νερά είναι κάπως καλύτερα και εν πάση περιπτώσει θα μπορούν να κολυμπήσουν και ο κόσμος που περιμένει? Πλήρως πλήρως καθαρές, ακόμα καθαρότερες και από ό,τι ήταν οι παραλίες και οι περιοχές αυτές, θα είναι κατά δήλωση της εταιρείας σε περίπου 20 μέρες. Όμως η εκτίμησή μου είναι ότι μέσα στο Σαββατοκύριακο θα έχει μειωθεί αρκετά το φαινόμενο. Ταυτόχρονα αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι, όπως είπα και πριν, η απάντηση θα ολοκληρωθεί σε 20 μέρες. Ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ. Καλημέρα. Να είστε καλά. Καλά. Λοιπόν.